φίλες και φίλοι χαίρετε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα και συζήτηση στα σχόλια κάτω από ένα βίντεο παλιό το οποίο γίνεται αφορμή για να φτιάξουμε ένα πρακτικό βίντεο για το πώς μπορούμε να χειριστούμε τις αντιδράσεις μας απέναντι στην εκδήλωση κακίας. Πώς να τις διαχειριστούμε. Ρωτάει μια φίλη. Θα μπορούσατε να κάνετε ένα βίντεο με συμβουλές πώς μπορούμε όταν κάποιος μας πληγώνει ή μας αδικεί να το χειριστούμε ενώ επιτόπου, την ώρα εκείνη. Πολλές φορές παγώνουμε ή ανεβάζουμε τους τόνους. Ενώ θα μπορούσαμε να το χειριστούμε πολύ καλύτερα. Όταν μου συμβαίνει αυτό νιώθω ενοχές προς τον εαυτό μου. Σας ευχαριστώ θερμά και τον προτέρων. Της απαντάει μια άλλη φίλη. Αυτό πιστεύω ότι είναι πρόβλημα αρκετών ανθρώπων. Φυσικά και δικό μου πρόβλημα. Δυστυχώ όμω πιστεύω ότι δεν μπορούμε να το αλλάξουμε, διότι έχει γίνει σώμα μα εντό εισαγωγικών η ακινητοποίηση. Μακάρι να μα διαψεύσει η θέκλα μα, θα το ήθελα πώ και πώ. Και τη απαντάει η αρχική σχολιάστρια, Έχω δει βελτίωση ωστόσο στον εαυτό μου με σχέση με παλιότερα, στον εαυτό μου σε σχέση με παλιότερα και ελπίζω ότι υπάρχουν τρόποι όχι να το εξαλείψουμε αλλά να το φέρουμε πιο κοντά στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Τη απαντάει μια άλλη φίλη, εστίασε στη λογική σου και στο δίκιο σου και θα βρεις τις απαντήσεις εύκολα. Από την ανάρτησή σου φαίνεται ότι είσαι ένας πολύ λογικός άνθρωπος. Έχει κάνει πολλά βιτιά και θέκλα για να ξεχωρίζουμε τον φθονερό άνθρωπο, το χερέκακο και τον άρχισο. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν. Κάποιος μας βλάπτει. Μας αδικεί. Μας πληγώνει. Πώς το αντιμετωπίζουμε άμεσα στα σχόλια στα οποία σας έχω διαβάσει περιγράφονται τρεις διαφορετικοί μηχανισμοί άμυνας. Το ανεβάζω του τόνους και το παγώνω είναι συμβιβαστικοί μηχανισμοί άμυνας οι οποίοι ανταποκρίνονται στα δύο από τα τέσσερα F. Ξαναθυμίζω ότι στο εξαιρετικό έργο του Pete Walker για τη διαχείριση της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες εξηγεί πολύ ξεκάθαρα ο συγγραφέας για τους τέσσερις βασικούς συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμυνας που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι όταν δέχονται ένα ψυχικό τραύμα. Fight, flight, freeze, phone. Fight σημαίνει παλεύω. «Flight» σημαίνει «διαφεύγω», «free» σημαίνει «πάγωνο» και φων σημαίνει «σμικρίνομαι για να ταιριάξω με αυτό που συμβαίνει». Άρα η φίλη η οποία κάνει το αρχικό ερώτημα λέει ότι παρατηρεί στον εαυτό της ότι όταν δέχεται μια επίθεση, όταν της φέρεται άσχημα ένας άνθρωπος τοξικός, κακοποιητικός, νάρκησος κτλ. παρατηρεί ότι είτε θα ανεβάσει τους τόνους Άρα θα παλέψει, fight, είτε θα παγώσει, freeze. Και οι δύο αυτοί μηχανισμοί άμυνα είναι συμβιβαστικοί. Δηλαδή, χρησιμοποιούνται για να νιώσουμε πρόσκαιρα καλύτερα, για να αποφύγουμε τον έντονο πόνο, αλλά δεν μας βοηθάνε να εξελιχθούμε και να βελτιώσουμε την απόκριση μας απέναντι σε τέτοιες προκλήσεις. Πρόκειται για αντιδράσεις. Η διαφορά μεταξύ της λέξης αντίδραση και απόκριση σε μια προσ... πρόκληση είναι ότι η αντίδραση είναι κάτι που γίνεται αυτόματα και συνήθως έχει ως όχι ένα συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνας όπως την πάλη ή το πάγωμα ενώ η απόκριση είναι μια λογική ανταπόκριση στο ερέθισμα η οποία δεν έχει το στοιχείο της αντιδραστικότητας. Δηλαδή με ψυχραιμία ένας άνθρωπος αποκρίνεται στην πληγή που έχει δεχθεί, στο τραύμα το ψυχικό που έχει δεχθεί. Και η λογική που η τελευταία σχολιάστρια εισηγήθηκε να χρησιμοποιήσει κάποιος όταν δέχεται έναν τραυματισμό, η εκλογήκευση δηλαδή, μπορεί να είναι ένα υγιή μηχανισμό άμυνα. Η εκλογήκευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν συμβιβαστικό μηχανισμό άμυνα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν υγιή μηχανισμό άμυνα. Τι γίνεται όμω, Πώ μπορούμε να φτάσουμε στο σημείο που όταν δεχόμαστε επίθεση ψυχολογικής φύσεως, όταν τραυματιζόμαστε ψυχικά, όταν μας αδικούν και όταν μας πληγώνουν, να μπορούμε να έχουμε την ψυχραιμία ούτω ώστε να αποκριθούμε με τον ανάλογο τρόπο ο οποίος τρόπος απόκρισης να είναι τέτοιος που από τη μια να προστατεύει εμάς από την κακία του προσώπου που έχουμε απέναντί μας και από την άλλη να οριοθετεί εκείνο το πρόσωπο. Δεν είναι εύκολο να φτάσουμε στο σημείο αυτό που να έχουμε ψύχρεμες αποκρίσεις, λογικές αποκρίσεις, ε, ε, αποκρίσεις με επιχειρηματολογία και ψυχραμία μπροστά σε μια κακοποιητική πράξη. Για να μπορέσει ένας άνθρωπος να ξεφύγει από τους συμβιβαστικούς μηχανισμούς άμυνας, σημαίνει ότι πρέπει να δουλέψει θεραπευτικά το κομμάτι εκείνο Τη σύνθετης διαταραχή μετατραυματικού στρε. Σα παραπέμπω στο podcast στο οποίο μιλήσαμε για τη σύνθετη διατραχή με τα τραυματικού στρες. Νομίζω είναι το τέταρτο επεισόδιο από το podcast. Εδώ στο κανάλι μας υπάρχει ένα playlist που έχει τον τίτλο podcast. Στην καρτέλα, στην αρχική σελίδα με τα podcast, πατάτε πάνω σας, ανοίγει το playlist με το θέκλα πετρίδου κόμμα το podcast και πάτε στο τέταρτο επεισόδιο που είναι το θέμα τη σύνθετης διαταραχή μετατραυματικού στρε. Θα σα το έχω ξαναπεί, θα συνεχίσω να σα το λέω, ότι τα επεισόδια του podcast φτιάχνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελέσουν μια θεωρητική βάση στην οποία να ανατρέχουμε όταν συζητούμε διάφορα ζητήματα. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να αποκρινόμαστε με ψυχραιμία και με σύσταση του εαυτού μας, χωρίς να χάνουμε τον εαυτό μας, χωρί να χάνουμε την ουσία του ποιοι είμαστε και να γινόμαστε κάποιοι που δεν είμαστε εμεί. Γιατί και το να παγώσει δεν είσαι εσύ. Γιατί όταν παγώνει ο άνθρωπο, σημαίνει ότι προσωρινά δεν ανταποκρίνεται καθόλου. Δηλαδή γίνεται σαν πάγο. Παγώνω. Μένει εκεί. Ή αν υψώσουμε του τόνου, μπορεί να συμπεριφερθούμε με τρόπο που να μην ταιριάζει καθόλου στην προσωπικότητά μας, στο χαρακτήρα μας, στις αρχές μας και στις αξίες μας. Άρα θέλουμε να πάμε σε ένα χώρο που να μην μας ξυπνάει η συναισθηματική αναδρομή ένας καινούριο ψυχικός τραυματισμός. Για να το επιτύχεις αυτό πρέπει να έχεις τελειώσει με τους προηγούμενους ψυχικούς τραυματισμούς. Πρέπει να έχεις κάνει το συγύρισμα του εσωτερικού σου κόσμου. Πρέπει να έχεις κάνει τη δουλειά και η δουλειά γίνεται διαμέσου των τριών πυλώνων, της ψυχοθεραπείας, η οποία είναι απαραίτητη και θα συνεχίσω να το λέω, της ψυχοεκπαίδευσης και του προσωπικού πνευματικού αγώνα. Δεν θα σας πω μεγάλες κουβέντες, ούτε θα σας υποσχεθώ πως με ένα δικό μου βιντεάκι θα επιλύσετε αυτό το πρόβλημα του να παγώνετε ή να βγαίνετε έξω από τον εαυτό σας, όταν κάποιο σα πληγώνει ή σα αδικεί, όταν κάποιο σα τραυματίζει ψυχικά, δεν γίνεται αυτό με κάποια μαγική λύση. Χρειάζεται μια μακροχρόνια προσπάθεια και μια μακροχρόνια θεραπεία και μια μακροχρόνια ψυχοεκπαίδευση. Το βίντεο αυτό, καθώ και τα άλλα 4.000 βίντεο που περιέχονται στο κανάλι μα, μπορεί να είναι χρήσιμα για να μα βοηθήσουν να ψυχοεκπαιδευτούμε. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι Μπορεί να είναι βοηθητικό κάποιος την ώρα που κάνει δουλειές ή την ώρα που γυμνάζεται ή την ώρα που κάνει κάτι που δεν χρειάζεται να χρησιμοποιεί το μυαλό του, να έχει το ακουστικό και να ακούει διάφορα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, ούτω ώστε να προκαλεί στον εαυτό του μια θετική πλήση εγκεφάλου. Και εδώ θέλω να θυμηθώ μια καινούρια α, α, πληροφορία ένα καινούριο έβριμα για το οποίο μας έχει πληροφορήσει η Δ. Αριστονίκη Θεοδοσίου, ότι λέει έχουν βρει νευροεπιστήμονες ότι επειδή τα τραυματικά γεγονότα, τα αρνητικά γεγονότα εγχαράζονται πολύ βαθιά μνημονικά στον εγκέφαλο, χρειαζόμαστε πέντε θετικά γεγονότα για να εξισορροπήσουμε ένα αρνητικό. Άρα, αν έχουμε δεχθεί, για χρόνια πλήση εγκεφάλου, ότι είσαι άχρηστο, είσαι ανάξιο, δεν, δεν, δεν αξίζει να αγαπηθεί, είσαι αναξιαγάπητο, δεν έχει νόημα, δεν έχει νόημα η ζωή σου κλπ. κλπ. Αν έχουμε δεχθεί ψυχολογική κακοποίηση για χρόνια, αν έχουμε δεχθεί μία πλήση εγκεφάλου αρνητική για το πρόσωπό μας, χρειάζεται να βάλουμε έτσι σε λειτουργία και σε εφαρμογή την αντίστροφη πλήση εγκεφάλου και θεωρώ πως τα ψυχοεκπαιδευτικά μας βίντεο μπορεί να είναι χρήσιμα για αυτό το σκοπό. Δηλαδή ακούγοντας κάποιος όσο πιο συχνά μπορεί ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο να ενδυναμώνεται, να θυμάται την αξία του ως άνθρωπος, να ανεβαίνει η αυτοεκτήμησή του και να παίρνει θετικές πληροφορίες σε σχέση με τον εαυτό του και την ικανότητα που έχει εάν προσπαθήσει να αλλάξει και να πάρει και κίνητρα για να αλλάξει. Άρα, όσο πιο πολύ ψυχοθεραπευόμαστε, όσο πιο πολύ ψυχοεκπαιδευόμαστε, όσο περισσότερο κλείνουμε τα τραύματα που κουβαλάμε μέσα μας ανοιχτά, τη συλλογή τραυμάτων η οποία αποτελεί και το υπόβαθρο της σύνθετης διαταραχής μετατραυματικού στρες, τόσο πιο εύκολα θα φτάσουμε στο σημείο που θα δεχόμαστε ένα νέο ψυχικό τραυματισμό ο οποίος δεν θα μας ξυπνά τους παλιούς. Ξέρω ότι αυτό ακούγεται απίστευτο για πολλούς από εμάς. Ακούγεται απίθανο. Λέτε πώς είναι δυνατόν να αλλάξω τόσο πολύ ώστε όταν με προσβάλλει κάποιος να μην πέσω σε εκείνη τη συναισθηματική άσχημη κατάσταση που να νιώθω πω ένιωθα όταν ήμουν τριών, 5, 6, εφτά ετών και με προσέβαλαν οι γονεί μου, οι συμμαθητέ μου, οι δάσκαλοι μου κτλ. Γίνεται. Σα μιλάω από προσωπική πείρα. Προσωπική, όχι επαγγελματική. Καθόμουν και σκεφτόμουν αυτές τις μέρες, όπως όλοι νομίζω το κάνουμε, κάνουμε κατά καιρού ανασκοπήσει στη ζωή μα, είτε είναι την ώρα που κάνουμε μπάνιο και έχουμε έτσι ε, ένα ιδιαίτερο περιβάλλον που ακούμε το νερό να τρέχει και είναι έτσι χαλαρωτικό, είτε όταν περπατάμε, είτε όταν οδηγούμε και δεν κάνουμε βίντεο. Σκεφτόμαστε πράγματα από το παρελθόν και έκανα έτσι μια ανασκόπηση και σκέφτηκα διάφορε περιστάσει στη ζωή μου όταν ήμουν 15, 18, 20, 25, 30. 35, 36, 40, 41 ετών. Διάφορες περιστάσεις στις οποίες αντέδρασα σε, σε ένα τραυματισμό ψυχικό, σε μια αδικία, σε μια κακοποίηση, σε μια κακοποιητική πράξη, σε μια προσβολή, είτε με το να παγώσω, να παλαβώσω και να μην κάνω τίποτα, είτε με το να αντιδράσω υψώνοντας τους τόνους, δημιουργώντας μια ένταση η οποία στο τέλος της ημέρας αποδείχθηκε επιζήμιο για μένα και επιβλαβές. Αν μπορούσα να πάρω το χρόνο πίσω και να αντιμετώπιζα με την παρούσα ψυχολογική μου συνθήκη και κατάσταση γεγονότα τα οποία με διέλυσαν 10 χρόνια πριν, 5 χρόνια πριν, 7 χρόνια πριν, και που η αντίδραση μου σε αυτά τα γεγονότα περιέπλεξε τη ζωή μου και δυσκόλευε τη ζωή μου, θα το έκανα. Αλλά δεν μπορώ. Αυτό το οποίο όμως με χαροποιεί είναι ότι από τον καιρό που απέκτησα την αυτεπίγνωση των συναισθημάτων μου, σας παραπέμπω στο επεισόδιο του podcast για τη συναισθηματική νοημοσύνη. Από τη στιγμή που συνειδητοποίησα τα συναισθήματά μου και άρχισα να τα χειρίζομαι επειδή ακριβώς διαμέσου της ψυχοθεραπείας εντόπισα τα τραύματά μου, εντόπισα τη χαμηλή μου αυτοεκτίμηση η οποία προερχόταν από συγκεκριμένους ψυχικούς τραυματισμούς και από συγκεκριμένη αρνητική πλήση εγκεφάλου που είχα δεχθεί επί χρόνια για το πρόσωπό μου, όταν διαμέσου της ψυχοθεραπείας αντιλήφθηκα ότι έπρεπε να κόψω παντελώς, να διακόψω τοξικές σχέσεις με ανθρώπους που δεν τολμούσα να διακόψω, γιατί θεωρούσα ότι ε, το αίμα-νερό δεν γίνεται και όλα τα γνωστά, όταν το έκανα αυτό το πράγμα, κατάφερα όταν συμβαίνει κάτι, να είμαι πολύ πιο ψύχρεμη από προηγουμένως φυσικά. Έχω πολύ δρόμο μπροστά μου όπως έχουμε όλοι μας. Αλλά μπορούμε να δούμε πρόοδο και να δούμε βελτίωση. Γίνεται και σας το λέω από προσωπική πείρα. Δεν θέλω σε αυτό τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα να δαιμονοποιήσουμε καθιονδήποτε τρόπο το συνέστημα του θυμού. Το συνέστημα του θυμού είναι ένα υγιές συνέστημα το οποίο όταν το βιώνουμε είναι φυσιολογικό να το βιώσουμε και δεν είναι καλή ιδέα να το αποθούμε διαμέσου του συμβιβαστικού μηχανισμού άμυνας του παγώματος. Δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει δουλειά με τον εαυτό του και έχει, βρίσκεται σε καλό δρόμο ως προς τη διαχείριση των παρελθοντικών του τραυμάτων ότι δεν θα βιώσει θυμό όταν τραυματίζεται στο παρόν. Βεβαίως θα βιώσει θυμό, αλλά αυτό το θυμό θα μπορεί πιο εύκολα να το διαχειριστεί και να έχει μια πιο προσεγμένη απόκριση... επειδή ακριβώς αυτός ο θυμός θα αφορά μόνο στο περιστατικό... που έγινε τώρα, στο παρόν και δεν θα έχει ξυπνήσει... όλη εκείνη τη σωρία περιστατικών που έχουν γίνει στο παρελθόν. Δεν θα έχει προκαλέσει δηλαδή μια συναισθηματική αναδρομή... ένα emotional flashback. Είναι φυσιολογικό να νιώθουμε θύμο όταν αδικούμαστε όταν ε, κάποιος μας προκαλεί, όταν κάποιος μας προσβάλλει, όταν κάποιος μας πληγώνει. Το πώς εκφράζουμε εκείνον το θυμό και πώς διαχειριζόμαστε εκείνον τον θυμό είναι ένα άλλο ζήτημα. Επί της διαχείρισης και της έκφρασης του θυμού που είναι τώρα, του θυμού που προέρχεται από το συγκεκριμένο περιστατικό που έχει συμβεί σήμερα, έχω να δώσω πρακτικές συμβούλες. Time out. Παίρνουμε χρόνο για να αποκριθούμε. Όταν συμβεί κάτι το οποίο μας αναστατώσει έντονα, σταματάμε τον εαυτό μας από το να αντιδράσουμε άμεσα, είτε να δώσουμε μια απάντηση, είτε να μην δώσουμε μια απάντηση, είτε να αυξήσουμε τους τόνους, είτε να παγώσουμε και έχουμε έτοιμη μια καθορισμένη απόκριση η οποία είναι αυτό που γίνεται τώρα με δυσκολεύει και θέλω το χρόνο μου να το σκεφτώ και να το καταλάβω. Θα επανέλθω. Για παράδειγμα, σου λέει ο άλλος μία άσχημη είδηση ή ε, σου συμπεριφέρεται με ένα άσχημο τρόπο. Αντί να κάνεις καυγά επιτόπου, ή αντί να παλαβώσει και να μην πει τίποτα, αντί να παγώσει, έχει έτοιμη την απόκριση, τη μαθαίνει και την έχει στην άκρη του μυαλού σου και λε: Δεν νιώθω καλά με αυτό που συμβαίνει τώρα. Θα πάρω το χρόνο μου να καταλάβω γιατί δεν νιώθω καλά και θα επανέλθω. Άρα δεν παίρνει θέση, δεν τσακώνεσαι, δεν κάνεις καμία κατηγορία, Δηλώνει τη δυσφορία που νιώθει και είναι απολύτω φυσιολογικό και είναι απολύτω ανθρώπινο να νιώθεις δυσφορία και παίρνει το χρόνο σου για να επεξεργαστεί γιατί νιώθει δυσφορία, γιατί νιώθει άσχημα, τι είναι αυτό που σε δυσκολεύει, και να αποφασίσει ψύχρεμα πώ θα αποκριθεί. Άρα, υπάρχει τρόπο να αντιμετωπίσουμε τα αρνητικά συναισθήματα την ώρα που δεχόμαστε ένα τραύμα δηλώνουμε ότι δεν μας αρέσει αυτό που συμβαίνει, μας δυσκολεύει και ότι θα πάρουμε το χρόνο μας να δούμε γιατί και θα ανταποκριθούμε αργότερα. Time out σημαίνει παίρνω χρόνο έξω. Είναι ένα όρο ο οποίο είναι μπασκετικό και γίνεται όταν ζητάει ένα διάλειμμα, κάποια λεπτά ή κάποια δευτερόλεπτα. Δεν ξέρω από μπάσκετ, γράψτε στα σχόλια εσεί που ξέρετε πόσο κρατάει ένα time out και αν κρατάνε όλα τα time out το ίδιο ή αν κρατάνε αναλόγω με το πόσο θα ζητήσει. Συνήθω το ζητάει ο προπονητή μια ομάδα. Παίρνω το χρόνο μου να δουλέψω μέσα μου, να εξασκήσω την αυτεπίγνωση, να συνειδητοποιήσω τι νιώθω. Γιατί το νιώθω, τι συνέβηκε, τι είναι αυτό που με ενόχλησε, γιατί με ενόχλησε και πώς εγώ θα αποκριθώ ούτω ώστε να προστατεύσω και τον εαυτό μου από την οποιαδήποτε τραυματική εμπειρία αλλά και να βάλω όρια στον άλλον για να μην με καταπατά. Time out. Γι' αυτό το λόγο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο όταν οι κακοποιητικοί άνθρωποι, οι ναρκιστικοί τύποι μπαίνουν σε μία σχέση με έναν νέο άνθρωπο, είτε ερωτική είτε φιλική και θέλουν να είναι συνέχεια μαζί του. Θέλουν να βρίσκονται όλη την ώρα μαζί του και δεν σε αφήνουν να κάνεις βήμα χωρίς να είναι εκεί ακριβώς επειδή δεν θέλουν να σου δώσουν το χρόνο να σκεφτείς γιατί έχεις τα συναισθήματα που έχεις, τι ακριβώς συνέβηκε και θέλουν να είναι εκεί για να σου αλλάζουν το σκεπτικό σου. Time out. Δεν μ' αρέσει αυτό που ακούω, παίρνω το χρόνο μου να το σκεφτώ, να το επεξεργαστώ και θα επανέλθω. Θα χαρώ πολύ στα σχόλια να διαβάσω αν κάποιοι από εσά ήδη χρησιμοποιείτε αυτή τη μέθοδο ή πώς τα καταφέρνετε με την αποκρίση ή την αντίδραση σε τέτοιες προκλήσεις. Έχετε την αγάπη μου.